Βρισκόμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού Αστέρας Βάρης Μανδραϊκός, όπου ο Αστέρας επικράτησε με 3-1 επί της Μάνδρας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από το προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας, τον κύριο Πανταζή. Εμείς στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχει μόνο το αποτέλεσμα. Εμείς χάσαμε 3-1. Για το τυπικό της υπόθεσης όμως πρέπει να κάνω μια ανάλυση, ας το πούμε. Μπήκαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Χάσαμε μετά το ρυθμό μας. Εκεί δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες η Κυπριακή ομάδα. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν κάλλιστα στο μήχρονο 3-1. Βάλαμε ένα γκολ εμείς ακριβώς λίγο πριν τη λήξη. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το 1-0 υπέρ μας όσον αφορά την ψυχολογία. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς όμως τραυματισμοί, κάποιοι αδιαστάθμιτες παράγοντες μας βγάλανε εκτός ρυθμού, εκτός σχεδιασμού. Έπεσε η αποδοσή μας, ανέβηκαν οι φιλοξενούμενοι και μεριά δεχθήκαμε άλλα δύο γκολ. Το αποτέλεσμα γράφει 3-1. Η επόμενη μέρα από εδώ και πέρα για το Μανδραϊκό ποια είναι? Είναι ίδια όπως οι προηγούμενες. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να συντονιστούμε, να μαζευτούμε, να προπονηθούμε. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε κάποιους βαθμούς μέχρι τα Χριστούγεννα που μπορεί να γίνει κάποια ενίσχυση παιχτών. Τα παιδιά όλα κάνουν μια συγκλονιστική προσπάθεια, κάθε αγωνιστική. Πραγματικά δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και όλη τη βδομάδα. Προπονούνται πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε, εξαιρετικά ευχαριστημένος. Αλλά έρχεται δυστυχώς αυτός ο αγώνας που είναι τώρα τέταρτη Κυριακή, τέταρτη αγωνιστική, τετάρτη σήμερα βέβαια, τέταρτη αγωνιστική, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάτι. Δυστυχώς μένουμε μόνο με τις εντυπώσεις, μόνο με το πάθος. Αλλά ξέρετε, στο ποδόσφαιρο η ομάδα που είναι χαμηλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρει κεφάλι. Και οι κακοτυχίες συμβαίνουν μια πάνω στην άλλη. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να συνέλθουμε, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα και να δούμε λίγο το μέλλον με διαφορετικό μάτι. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Καβάση, από τον οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα για μένα. Σήμερα είχαμε προετοιμαστεί για ένα μάτς στο οποίο θα έπρεπε να πάρουμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς της νίκης για να μπορέσουμε να ουσιαστικά να πούμε ότι το προηγούμενο αποτέλεσμα που πήραμε στην δυσκολία της Θείας Ραφίνας θα έπιανε τόπο. Είπαμε να πούμε δυνατά, να πούμε αφασιστικά, να πούμε πιεστικά. Δυστυχώς τα πρώτα 15 λεπτά η ομάδα δεν πάτωσε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε και ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, όσο περνούσε το χρονικό διάστημα, αναβάσαμε στροφές. Με απογορύφωμα, νομίζω το τελευταίο 15 λεπτό του χρόνου που θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει 3-4 γκολ. Είχαμε πάρα πολλές θετικές φάσεις, τις οποίες τις σπαταλήσαμε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Στο τελείωμα του, στην τελευταία φάση του χρόνου, δεχτήκαμε και τον γκολ από τον αντίπαλο. Αυτό μας άγχωσε, μας έβαλε έξτρα πίεση στις πλάτες μας. Κάτι το οποίο φάνηκε και στις αρχές του δεύτερου χρόνου, γιατί οι επιλογές που κάναμε ήταν βιαστικές. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, προσπαθούσαμε να παίξουμε άμεσα, ενώ δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το παιχνίδι, μέχρι να έρθει η φάση στην οποία και ισοφαρίσαμε, έδειχνε ότι θα δυσκολευόμασταν πάρα πολύ. Αφού βάλαμε τον γκολ, ξαναγεμίσαμε αυτοπεποίθηση και από εκεί πέρα θεωρώ ότι ελέγξαμε το μάτς, δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες. Καταφέραμε να σκοράρουμε ευτυχώς τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε και έτσι πετύχαμε άλλη μια σημαντική νίκη σε αυτό το μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Κάθε εβδομάδα το έχω ξαναπεί. Όλα τα παιδιά κρίνονται σε λεπτομέρειες, σε στιγμές, στο τι μέρα είσαι εσύ, στο τι μέρα είναι ο αντίπαλος, τι αποφάσεις θα πάρεις, όλα αυτά. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια και στην αντίπαλη ομάδα του Μανδραϊκού και να πετύχει τους στόχους της. Να περάσουμε και στο ποδοσφαιριστή του Μανδραϊκού, από τον οποίο θα θέλαμε και από αυτό να μία τοποθέτηση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πω πως είμαι πολύ περήφανος με τους συμπαίκτες μου. Δουλεύουμε σκληρά. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ανταμειχθεί όσο θα θέλαμε μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Γενικά ήταν ισορροπημένος στο πρώτο ημίχρονο και είχε περισσότερες ευκαιρίες η αντίπαλη ομάδα. Καταφέραμε να σκοράρουμε πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο
και μπήκαμε με ψυχολογία στο δεύτερο, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες και δυστυχώς την πληρώσαμε στα τελευταία λεπτά. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Αστέρα Μπάρης. Εμείς θα συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας μέχρι το τέλος. Καλησπέρα. Είχαμε πάρει μια μεγάλη νίκη στην έδρα της Στήλας πριν τρεις μέρες και θέλαμε να δώσουμε αξία σε αυτή τη νίκη. Μεγάλη μια νίκη σήμερα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Όλες οι ομάδες παλεύουν τα παιχνίδια και βλέπετε και τα άλλα αποτελέσματα που έρχονται. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον ρυθμό μας, να κάνουμε ευκαιρίες. Παρόλο που δεν βρεθήκαμε και σε πάρα πολύ καλή μέρα, θεωρώ ότι είχαμε τον έλεγχο, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει γκολ και να ήταν τα πράγματα πιο εύκολα. Έβαλε τον αντίπαλο, βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε ότι πρέπει να το γυρίσουμε, πρέπει να φέρουμε, να βάλουμε την μπάλα μέσα. Το καταφέραμε, πήραμε τρεις πολύτιμους βαθμούς και συνεχίζουμε. Σε τρεις μέρες έχουμε κι άλλο δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα του Καλαβά. Θέλουμε παντού να μαζεύουμε πόντους. Οπότε το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι.